Δεν σε αγχώνει καθόλου αυτή η κατάσταση? Λεφτά δεν μπαίνουν στο σπίτι. Το συνεργείο δεν πάει καθόλου καλά. Κάτι πρέπει να σκεφτείς. Να σου πω την αλήθεια, κάτι έχω σκεφτεί. Θα βρω μια λύση. Μπορώ να σε απασχολήσω λίγο? Πες μου. Έχεις δει τον καινούριο γιατρό δίπλα? Λες να μην τον έχω δει. Δεν πατάει κανένας εδώ μέσα πια. Πρέπει κάτι να γίνει τέλος πάντων. Το έχω καταλάβει. Αλλά δεν είναι και λογικό. Είναι βλακίες. 50 ευρώ μας σε γιατρέψω και 100 δεν σε γιατρέψω. Κάτι πρέπει να σκεφτώ γι' αυτό. Ας το πάνω μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πείτε μου, τι βλάβη υπάρχει? Πείτε μου, ποιο είναι το πρόβλημά σας? Τώρα τελευταία βλέπω πως έχω μεγάλο πρόβλημα με τη γεύση. Δεν μπορώ να γευθώ τίποτα. Μήπως υπάρχει λύση γι' αυτό? Θα το μοντάρουμε. Θα βρούμε μία λύση. Μέρι, φέρε το φάρμακο σου δύο. Ορίστε, γιατρέ. Πιείτε λίγο από αυτό. Ρε εσύ με τα καλά σου! Αυτό είναι πετρέλαιο, να με δηλητηριάσεις προσπαθείς! Μια χαρά είναι η γεύση σας. Φέρτε μου 50 ευρώ. Ορίστε. Ευχαριστώ. Γεια σας. Πάλι είσαι εδώ. Τι έχεις? Έχω πρόβλημα με τη μνήμη μου. Δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα. Υπάρχει λύση γι' αυτό? Μέρι, φέρε το 22. Το 22 δεν είναι το πετρέλαιο. Ναι, χαρά είναι η μνήμη σου από ό,τι βλέπω. Μας προτιμάτε βλέπω, ε. Ναι, αλλά τώρα έχω ακόμα πιο μεγάλο πρόβλημα. Δεν βλέπω σχεδόν τίποτα. Υπάρχει θεραπεία γι' αυτό? Συγγνώμη, κυρία μου, δεν υπάρχει θεραπεία στο πρόβλημά σας. Ορίστε, κατ' ευρώ. Μα αυτά είναι 50! Ποιο πάτε να κορυδέψετε? Είδατε, μια χαρά είναι η όρασή σας. Παιδί μου, κάτσε. Τι θα ήθελες, ρε πατέρα? Θέλω να σου πω, τώρα που πεθαίνω, να αναλάβεις τα οικονομικά της επιχείρησής μας. Εντάξει, πατέρα. Αλλά θέλω να σου δώσω και μια συμβουλή. Ποτέ, μα ποτέ, μην πίνεις από αυτή τη μεριά του ποτηριού. Μάλιστα, πατέρα. Κουράγιο. Φύγε. Έλα, τι σου είπε? Μου είπε να αναλάβω τα οικονομικά και μου πέταξε και μια μαλακία να μην πίνω από αυτή τη μεριά του ποτηριού. Για να ξεκούτσι να το τεπνάζει. Θα έχει χάσει. Κάτσε! Θέλω να σου πω ότι πρέπει να αναλάβεις τη διοίκηση της επιχείρησης. Εντάξει. Είσαι πιο δίκαιος από όλους μας. Αλλά ποτέ, μα ποτέ, μην τολμήσεις να βγεις από αυτή τη μεριά του ποτηριού. Εντάξει. Εντάξει. Φύγε τώρα!
Τι σου είπε εσένα, ρε. Μου είπε να αναλάβω τη διοίκηση τη επιχείρηση και μου πέταξε και εμένα για την πλακία. Να μην πίνω από αυτήν την μεριά του ποτηριού. Άσε με στα τελευταία του. Παιδί μου! Γεια σου, πατέρα. Θέλω να σου πω, τώρα που τα κακαρώνω, να αναλάβει τη ζωή μα στη σχέση τη επιχείρησή μα. Σ' αγαπάω και σ' αγαπάνε όλοι. Και το αξίζεις. Κι εγώ σ' αγαπώ, πατέρα. Αλλά γιατί είπες τους άλλους να μην πίνουν από αυτή τη μεριά του ποτηριού? Γιατί, παιδί μου, αν πιείς από αυτή τη μεριά του ποτηριού, θα γίνει αυτό.